Αραβικέ δημοσιογραφικέ πηγέ αποκάλυψαν την επερχόμενη επίσκεψη του αναπληρωτή ειδικού απεσταλμένου των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Συρία, David Brownstein, για να συναντηθεί με Κούρδου αξιωματούχου στο πλαίσιο τη Αμερικανική προσπάθεια για επανάληψη των κουρδικών διαπραγματεύσεων για την Ένωση των Κούρδων, με στόχο την δημιουργία κουρδικού κράτου μεταξύ Δυτικού Ιράκ και Βόρεια Συρία. Ο αναπληρωτή απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών θα συζητήσει με Κούρδου αξιωματούχου θέματα πολιτική και ασφάλεια, καθώ και την επανάληψη των διαπραγματεύσεων με του Ήριου Κούρδου, ανέφερε τοπική πηγή. Από την πλευρά τη, η ηγετική πηγή από το Κουρδικό Εθνικό Συμβούλιο ανέφερε ότι τα μέλη του Κουρδικού Εθνικού Συμβουλίου δεν συναντήθηκαν με τον διοικητή τη δύναμη SDF και τον Αμερικανό απεσταλμένο κατά την τελευταία του συνάντηση στι 13 Μαρτίου και που λάβει χώρα τώρα όμω. Η επανάληψη των διαπραγματεύσεων μεταξύ του Κουρδικού Εθνικού Συμβουλίου και των Κουρδικών Κομμάτων Εθνική Ενότητα στη Συρία είχε διακοπεί από τι αρχέ του περασμένου Φεβρουαρίου, αφού πολλά από τα κεντρικά γραφεία του Κουρδικού Συμβουλίου υπέστησαν σαμποτάζ από την ομάδα Επαναστατική Νεολαία, που ανήκει στο Κόμμα τη Δημοκρατική Ένωση, σύμφωνα με το Κουρδικό Εθνικό Συμβούλιο. Το Κόμμα τη Δημοκρατική Ένωση κυριαρχεί στην αυτόνομη διοίκηση στη βόρεια και ανατολική Συρία. Τον περασμένο Ιανουάριο, ο Αντλάν Χαλίλ, επικεφαλής της αντιπροσωπίας μιας ενιαίας πλατφόρμας όλων των πλευρών, περιέγραψε στις δηλώσεις του τις δυνάμεις των Πεσμεργά ως μισθοφόρους και πράκτορες της Τουρκίας, για να δηλώσει κατά τη διάρκεια στη συνέχεια ότι η συμφωνία με το Κουρδικό Εθνικό Συμβούλιο είναι προδοσία του αίματος των μαρτύρων. Σύμφωνα με πηγέ, το Κουρδικό Εθνικό Συμβούλιο είχε δηλώσει στου Αμερικανού και ειδικά στον αναπληρωτή απεσταλμένο και τον διοικητή του SDF ότι δεν θα υπάρξει επανάληψη των διαπραγματεύσεων χωρί η Δημοκρατική Ένωση να δηλώσει επίσημα τη συγγνώμη τη για τα σαμποτάζ που είχαν λάβει χώρα. Ο Χαλίλ είναι μέλο τη κοινή προεδρία του κόμματο τη Δημοκρατική Ένωση, το οποίο αντιμετωπίζει κατηγορίε για μονοπωλιακή εξουσία και καταστολή των υπόλοιπων Κουρδικών κομμάτων στην περιοχή τη αυτόνομη διοίκηση στην Βορειοανατολική Συρία. Οι δυνάμει των Πεσμεργά αποτελούνται πλέον και από Κούρδου τη Συρία που αυτομόλυσαν από τον στρατό τη Συριακή κυβέρνηση και άλλοι που προσχώρησαν οικειοθελώ σε αυτέ τι δυνάμει και έλαβαν στρατιωτική εκπαίδευση στην περιοχή Κουρδιστάν. Θεωρούνται ω η στρατιωτική πτέρυγα του Κουρδικού Εθνικού Συμβουλίου στη Συρία. Το Κουρδικό Εθνικό Συμβούλιο στη Συρία και τα κουρδικά κόμματα Εθνική Ενότητα συμμετείχαν σε διαπραγματεύσει υπό την αμερικανική αιγίδα στην περιοχή τη βορειοανατολική Συρία στι αρχέ του περασμένου Απριλίου για να ενώσουν όλε τι τάξει των Κούρδων στη Συρία, με άμεσο στόχο το γνωστό σχέδιο ένωση όλων των Κούρδων τη ευρύτερη περιοχή. Οι Κούρδοι υποφέρουν και αυτοί από την τρομερή ασθένεια τη διχόνοια, η οποία όπω όλα δείχνουν εξαλήφεται λόγω του κοινού εφικτού κουρδικού οράματο. Νομίζουμε ότι η κίνηση των Ηνωμένων Πολιτειών θα είναι απαρχή τη δημιουργία ενό κουρδικού κράτου με την Ένωση των Κούρδων του Ιράκ και τη Συρίας. Η συνέχεια μετά από ένα τέτοιο εγχείρημα θα περιλαμβάνει σίγουρα την νοτιοανατολική Τουρκία και το δυτικό Ιράν μαζί με συνταρακτικά γεγονότα που θα αλλάξουν τον χάρτη τη περιοχή. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Αν σα άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.